μεγάλη μας χαρά και τιμή να καλημερίσουμε την κυρία Λιάνα Κανέλη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία Τσιμτσιλή, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Και το λέω πραγματικά και το νιώθω και το πιστεύω, γιατί πάρα πολλά χρόνια θέλω με κάποιο τρόπο να σας φιλοξενήσω και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Ποτέ δεν είναι αργά για happy politics. Έτσι, για happy politics. Και η αλήθεια είναι ότι είστε και μια γυναίκα με ταπεραμέντο και τηλεοπτικό και πολιτικό, και αυτό είναι κάτι που σας αναγνωρίζουμε και μας αρέσει πολύ. Πώς είναι η καθημερινότητά σας λίγο πριν τις εκλογές? Είστε στο γνωστό τρέξιμο των πολιτικών ή επειδή είστε... Ένας άνθρωπος ξυπνάει 4 και 5 το πρωί, και όλη του τη ζωή δεν είναι δύσκολο από πλευράς πρωινού ξυπνήματος. Επομένως, έχετε και την... ούτως ή άλλως τηλεθέαση εξασφαλισμένη, έστω και σε ζάπινγκ, για κάποια λεπτά όλοι σας το πρωί. Σας ευχαριστούμε. Μετά αρχίζει περιοδία την περιοδία, πόρτα-πόρτα, χώρο-χώρο εργασίας, πολλή δουλειά, πολλή κουβέντα, πολλά μέσα και πολλές ανοησίες. Και... που είναι και αυτές το πρόγραμμα. Κυρία Κανέλη, αναρωτιέμαι, σε μία περίοδο που υπάρχουν ως καταγεγραμμένοι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι, πολλοί συμπολίτες μας, αν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ήταν έτοιμο ενδεχομένως να έχει ενεργή συμμετοχή και σε ένα σχήμα συγκυβέρνησης, θα ήταν πιο θελκτική η ψήφο σε κάποιον που αυτή τη στιγμή ψάχνεται και δεν ξέρει πού θα στραφεί? Κοιτάξτε, από την ώρα που υπάρχουν Έλληνες που ψάχνονται και τους αρέσει να τους λένε Έλληνες του Κασιδιάρη και να αποθέτουν τις ελπίδες τους κατά τις δημοσκοπήσεις σε έναν έγκλειστο στον Κορυδαλό για εγκληματική οργάνωση με το αίμα του Φίσα στα χέρια του, από εκεί και ύστερα τι μου λέτε τώρα εξωστρέφεια? Είναι εξωστρέφεια να μιλάς στους Έλληνες κάνοντας τους ιδιοκτησία σου? Η φύση του Κουκουέ, η ιδεολογία του Κουκουέ είναι να υπηρετεί τον κόσμο. Εξωστρέφεια μεγαλύτερη από το Κουκουέ δεν θα βρείτε. Ξέρετε κανένα κόμμα εσείς να ασχολείτε με το hip-hop? Όχι, τι εννοώ εξωστρέφεια, για να μην παρεξηγηθώ. Ξέρετε κανένα κόμμα από αυτά που υπάρχουν, το να είναι πιο κοντά στον άνθρωπο την ώρα, με τη μεγαλύτερη εξωστρέφεια που υπάρχει την ώρα που του παίρνουν το σπίτι? Όχι, ή την ώρα που κόβουν το νερό? Είστε παρόντες αυτές τις δύσκολες στιγμές, αλλά κάποιος που αυτή τη στιγμή καταγράφεται ως απογοητευμένος και δύσπιστος θέλει να ψηφίσει κάποιον που την επόμενη μέρα θα έχει μια ενεργή συμμετοχή ενδεχομένως σε ένα σχήμα συγκυβέρνησης. Δηλαδή, εγώ ενδεχομένως, αν ήξερα ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος την επόμενη μέρα θα είναι σε ένα σχήμα συγκυβέρνησης, ενώ το Κουκουέ το έχει αποκλείσει επίσημα, να ήταν μια επιλογή για πάρα πολύ κόσμο. Στο παρελθόν. Κοιτάξτε, δείτε, εάν ποτέ το Κουκουέ συμβάδιζε με το σύστημα που θέλει να αλλάξει, τότε εσείς θα μένατε χωρίς αντιπολίτευση. Ναι, στο παρελθόν. Και θα ήσασταν από την πρώτη μέρα απογοητευμένοι μέχρι την τελευταία των επόμενων εκλογών. Λιάννα μου, στο παρελθόν. Διότι αυτή τη στιγμή μιλάτε για κόμματα τα οποία έχουν ψηφιστεί και εξακολουθούν να ψηφίζονται τάζοντας ή λέγοντας ψέματα. Δηλαδή με το Μητσοτάκι, τον πρεσβύτερο. Μια φράση μόνο. Αλλά... καλά λόγω επιστροφής. Μια φράση μόνο. Σας θυμίζω ότι έχει ψηφιστεί κόμμα το οποίο έκανε δημοψήφισμα. Είπαν οι Έλληνες όχι στο δημοψήφισμα και το έκανε ναι σε 24 ώρες. Καλά, όλα αυτό δεν μπορεί να γίνει με το Κουκουέ. Αποκλείεται. Ναι, δεν αποκλείεται, λέω, γιατί στο παρελθόν το Κουκουέ έχει κάνει κυβέρνηση με το Μητσοτάκη τον πρεσβύτερο. Απορεί ένα. Πλήρωσε πολύ ακριβά και ήτανε. Απορεί ένα αριστερό ψηφοφόρο γιατί δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Και μπορούσε με το Μητσοτάκη. Αποκλείεται. Γιατί πρώτα απ' όλα η αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια σοσιαλδημοκρατία η οποία είναι υπέρ του ΝΑΤΟ και υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να αρχίσουμε από το πολύ βασικά. Ο Μητσοτάκης είναι υπέρ του να στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία. Είναι υπέρ του να είμαστε αυτοί που είμαστε, έτσι όπως είμαστε, με το χρηματοπιστωτικό ταμείο, με το δίκαιο της Βρετανίας και τα δικαστήρια του Λουξεμβούργου. Mm-hmm. Είναι αυτό το οποίο μας έβαλε στο Ταμείο Ενέργειας αυτή τη στιγμή, στο χρηματιστήριο ενέργειας, και ψαχνόμαστε για το φυσικό αέριο, την παγωνιά και τη ζέστη. Σωστά, αλλά ξέρετε τι, δυστυχώς, να είμαστε μαζί. Όλα αυτά έχουν διαμορφώσει τη σημερινή μας πραγματικότητα. Το θέμα είναι ότι ο άλλος θέλει να φανταστεί το κόμμα που ψηφίζει να διαχειρίζεται αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα. Αν δηλαδή απλά αποστρεφόμαστε την πραγματικότητα που υφίσταται... Αν ο κόσμος θέλει να φαντάζεται, δεν του κάνει το Κουκουέ. Άμα θέλει να φαντάζεται μια άλλη πραγματικότητα, δεν του κάνει το Κουκουέ. Του το λέω από τώρα. Θα απογοητευτεί. Αν θέλει να αλλάξει την πραγματικότητα, τότε του κάνει το Κουκουέ. Απλά και γιατί μόνο το Κουκουέ μπορεί να αλλάξει την πραγματικότητα. Σου λένε ότι άλλες προθέσεις είχε, αλλά όταν μπήκε... στην κυβέρνηση και είδε, αναγκάστηκε να μπει στο σύστημα για να τα καταφέρει. Δηλαδή, πια ο κόσμος έχει αυτή την πεποίθηση ότι όταν είσαι έξω από το χορό,
λες πολλά τραγούδια, αλλά όταν πεις και πρέπει να χορέψεις, θα πρέπει να πας με το ρυθμό της μουσικής, όπως ορίζεται στην παγκόσμια σκακέρα. Υπό μία προϋπέθεση. Όχι. Δεν είναι έτσι. Η παγκόσμια σκακέρα με τη συρρυκνώστε στο μέγεθος της Ελλάδας. Ευτυχώς. Της Ευρώπης, του δυτικού κόσμου. Μην τη συρρυκνώστε. Δεν είναι η Ελλάδα όλος ο κόσμος, ούτε καν ο ομφαλός του κόσμου. Αυτό... Για να είμαστε λίγο σαφέστεροι πολιτικά. Και να είναι και διευκρινισμένο αυτό. Mm-hmm. Το ΚΚΕ θέλει να αλλάξει το σύστημα. Δεν μπορεί να μπει μέσα να το υπηρετήσει για να το αλλάξει από τα μέσα. Δεν υπάρχει στην πολιτική η ψευδέστηση ότι προσγειώνομαι και άρα το παίζω και δούριος ύπος. Αυτό δυστυχώς για εσάς και για μένα το λέγανε οι Χρυσαυγίτες. Mm-hmm. Ο Κασιδιάρης έλεγε και η παρέα του, η εγκληματική, έλεγε ότι έξω από τη Βουλή δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, αλλά μόνο στα πεζοδρόμια. Άμα μπούμε μέσα. Θα την κάνουμε Αγιο Παντελεήμονα. Επειδή γιατί την έκαναν λέτε... Αγιο Παντελεήμονα μέσα. Επειδή μου λέτε για τον κύριο Κασιδιάρη, είστε από αυτούς που είναι υπέρ του μπλόκου της κυβέρνησης με την τροπολογία ή είστε από αυτούς που θεωρούν ότι ο κόσμος είναι που πρέπει να μαυρίσει ένα κόμμα Κασιδιάρη που θα μπει από την πίσω πόρτα στις εκλογές? Και καταρχήν και καταρχάς είμαι από αυτούς που δεν τον αποκαλούν κύριο. Ναι. Και έχω κάθε δικαίωμα να μην τον αποκαλώ κύριο. Το Κασιδιάρης και πολύ του είναι. Λοιπόν, δηλαδή σκέτο το όνομά του και ευτυχώς να μείνει και ως μαύρο. Έχετε και λόγο, θα ψηφίσετε σήμερα ή όχι? Έχω λόγο πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο, ναι. Και έχω επίσης και ένα ιστορικό λόγο ως ΚΚΕ, να μην αναποθέτω τις ελπίδες μου στις απαγορεύσεις, αλλά μόνο στο λαό. Μάλιστα. Κάτι. Άρα μου απαντήσατε. Θεωρείτε ότι δεν θα έπρεπε η κυβέρνηση να παρεμβαίνει με ένα τέτοιο μπλόκο και να αφήσει τους Έλληνες πολίτες να αποφασίσουν αν θέλουν τον Κασιδιάρη ή όποιον άλλον μέσα στη Βουλή να διαδραματίζει ρόλο? Κυρία Τσιμτσιλή, η κυβέρνηση αν ήθελε να αποκλείσει τους φασίστες, ειδικά την εγκληματική οργάνωση την οποία εκπροσωπεί ο Κασιδιάρης, έπρεπε πρώτα απ' όλα να έχει τελειώσει τη δίκη. Και αυτή και η προηγούμενη. Αν είχε τελειώσει η δίκη και είχε καταδικαστεί και σε δεύτερο βαθμό, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Ένα. Δεύτερο, έπρεπε να έχει απαγορεύσει τον Κασιδιάρη να κάνει τηλεκόμφερανς και διαγγέλματα μέσα από τη φυλακή. Δεν τα κάνουν οι άλλοι όλα αυτά. Επομένως, η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι και αυτοί θέλουν να παίξουν αυτή τη στιγμή το παιχνίδι του αντιφασίστα, αφήνοντας στην πραγματικότητα τον ελληνικό λαό κυριολεκτικά καθοδήγητο και ευτυχώς για μας με το ΚΚΕ στη θέση του να χτυπάει το φασισμό παντού. Ανά πάσα στιγμή και με οποιοδήποτε μέσο. Πάντως, αν δεν υπερψηφίζετε κι εσείς που είχατε και το συμβάν με το Χαστούκι, τότε αυτό λέει πολλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη, γιατί λέει πολλά, καλή επιτυχία. Για να σας πω την καλημέρα. Ναι. Φαντάζεστε, εγώ να ήθελα να αντιμετωπίσω τον Κασιδιάρη διαπαγορεύσεως, δηλαδή να έρθει μέσα στη Βουλή για να τον πλακώσω στα Χαστούκια? Όχι. Όχι. Δεν θα γίνω εγώ τετράποδο. Θα παραμείνω δίποδο. Δηλαδή όρθιος άνθρωπος. Μόνο έτσι αντιμετωπίζουν οι φασίστες και οι γυναίκες να το έχετε καλά στο μυαλό σας αυτό, γιατί αν οι γυναίκες από το 12 μέχρι σήμερα είχαν από τότε τη στάση που έχουν σήμερα απέναντι σε τέτοια... Με μηδενική ανοχή, σωστά. Σε τέτοια ζητήματα, τότε οι φασίστες δεν θα είχαν μοίρα και οι μανάδες δεν θα είχαν μεγαλώσει φασιστάκια ετών 17 και 18. Λοιπόν, να είστε καλά, μου ανοίξατε την όρεξη για μια μεγαλύτερη συνέντευξη. Θα μιλήσω εκεί με τον Πλεμένο να την κανονίσω, αν και ξέρω ότι θέλετε να βγαίνετε μόνο ζωντανά. Αλλά είστε καταιγιστικοί. Εγώ σας θαυμάζω. Καλή συνέχεια. Και βίντεο, αν μου υποσχεθείτε ότι θα το κόψετε. Θα έχετε έλεγχο, θα έχετε έλεγχο. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Υποψήφια στην Α Αθηνών.